άκουσα χθες το βράδυ τον Ντινόπουλο. Τον άκουσε τον Ντινόπουλο στο σπίτι του Καρατζαφέρη. Εχθές. Τον άκουσα. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ποιος σας έκανε εντύπωση από όλα, γιατί άκουσα πολλά. Είναι παπάδας. Αυτό το λέει ένας κυβερνητικός βουλευτής που στηρίζει τις επιλογές Σαμαρά. Και είπε, αυτοί οι παπάρες, με αυτούς οι παπάρες μιλάμε. Εγώ το βλέπα με δύο φίλους και τρελάθηκα. Λέω, δεν παλεύονται αυτά τα πράγματα. Και όχι μία φορά. Ναι, ο κύριος Παπάρας. Μια συζήτηση ολόκληρη. Μετά έγινε σλόγγαν στο πάνελ. Άρα μιλάτε με παπάρες. Ναι, έχει βέβαια ο κόσμος κουραστεί από λόγια, περιμένει πράξεις. Γιατί στα λόγια χτίζουμε. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Παπάρας ο συγκεκριμένος, ο Δανός, μιλάει απευθείας με την Κριστίν. Αν κρίνω αυτό το ρεπορτάζ του Γιάννη του Κουρτάκη. Και κόκκινο τηλέφωνο κατευθείαν. Διακόπτες και διακόπτες. Άρα ποιος Παπάρας. Ενεργούμενη της κυρίας είναι. Ναι. Δηλαδή εννοείς εσύ ότι κατά την αρχή των συγκοινωνών των δοχείων, Σπύρο μου, εάν είναι Παπάρας, ναι, ως λέει και ισχυρίζεται ο κύριος Ντινόπουλος, ο κύριος Πολ Τόμψεν, μέλος της κοινωνικής ομάδας της Δημοκρατίας, είναι Παπαρού και κυρία Λαγκάρντ. Αυτό εννοείς. Νομίζω ότι ναι. Ναι. Τα ευκόλωσε εννοούμενα, λέει παράλληλα. Φαίνεται πάντως ότι έχουν μια στενή επικοινωνία, γιατί τρεις φορές διέκοψε τη συνάντηση. Τηλέφωνο αμέσως. Και χθες το βράδυ. Και τρεις φορές. Η κυρία Λαγκάρντ. Τον κύριο Παπάρα. Ναι. Εγώ λέω ότι λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, το. Ναι. Το είναι ένα τυχαίο, ένα δημοσιογράφο. Και ο κύριος Ντινόπουλος ήθελε. Είναι δήμαρχο. Ακριβώς. Έτσι είναι από το στενό περιβάλλον του κύριου Σαμαρά. Και λέω κάτι ξέρει παραπάνω. Εγώ βέβαια πρέπει να ομολογήσω από τις συναντήσεις που είχα κάθε τι άλλο παρά Παπάρας ήταν έτσι. Αλλά έπασπε. Είχατε και την προσωπική έτσι. Το βέβαια το θέμα είναι ναι, ότι η αλήθεια είναι ότι πέρυσι ήταν και λίγο καιρό, ήταν σκληρή. Ήταν πολύ σκληρή. Τώρα ίσως έχει μαλακώσει, μου γίνει παπάρα, γιατί παπάρα πρέπει να εξηγήσω. Είναι αυτό που βουτάς στο ποτήρι σου, έτσι, στη σαλάτα. Έτσι. Νομίζω ότι και αυτοί που δεν ήξεραν τη λέξη παπάρα την έμαθαν τώρα με την δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνα που να μην ξέρει τη λέξη παπάρα. Είναι μια σαλάτα και λέει να κάνω μια παπάρα. Πάντως όλα όσα συμβαίνουν επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία λέγατε κύριε Πρόεδρε. Νομίζω έχετε πει ξεκάθαρα ότι ένας λόγος της αποχώρησής σας από το τότε κυβερνητικό σχήμα ήταν ότι σε μια συνάντηση θέλανε να πάρουν η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός του κύριου Τόμψεν. Επιβεβαιώνεται τώρα αυτό, γιατί και σήμερα έφυγε ο κύριος Τόμψεν για να πάρει ο ίδιος την κυρία Λαγκάρντ. Δεν μπορούσε να πάρει κανένας από τους κυβερνητικούς. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει τη Λαγκάρντ. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είμαστε εγκλωβισμένοι. Η Λαγκάρντ εδρεύει στη μικρή περιοχή του κυρίου Ομπάμα. Συγκινούν τα δοχεία. Ο Ομπάμα, η Αμερική δηλαδή, είναι το καλύτερο ταμείο του μαγαζιού. Έτσι, ξέρει πολύ καλά η κυρία Λαγκάρντ ότι πώς φαγώθηκε ο δικός της. Ο συμπατριώτης της, ο Στρόσκαν, και σου λέει να είμαστε καλά, μην αγριεύουμε τα πράγματα. Έτσι παίξει το τρελός κύριε Τόμψεν, το παίζει τρελός ο κύριος Τόμψεν και προχάμε. Δηλαδή ζητάει τέτοια πράγματα. Πάντως να σας πω κάτι. Ήταν πολύ σωστή χθες η ερώτηση, νομίζω, και από τον Σπύρο τον Καρατζαφέρη και από τον Χάρη τον Μπότσαρη. Αφού είναι παπάρας, τότε πώς διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με ένα παπάρα. Ναι, 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 ναι. Κατά τα λεγόμενα του Αργεντινόπουλου, εμείς τη λέξη που χρησιμοποιούμε. Τότε πώς διαπραγματεύονται με αυτό, ή με τον Μαζούχ ή με τον Μόρς. Δηλαδή ο κύριος Στουρνάρας θα έπρεπε να πει καλό στον κύριο Παπάρα αύριο που θα έρθει. Και σήμερα, άμα ξαναβρεθούν, λογικά. Παπάρα. Ναι, δεν θα πρέπει. Ναι, ναι.